Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκε αργά χθες το βράδυ όταν η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες σε κατοικημένες περιοχές στη Μεθόριο των δύο πλευρών. Μάλιστα, από τη μια επίθεση σκοτώθηκε μια έγκυος γυναίκα και το πρώτο παιδί της ηλικίας μόλις 18 μηνών. Οι εναέριες δυνάμεις του Ισραήλ απάντησαν δυναμικά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά, η Χαμάς εκτόξευσε 70 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Από αυτές αναχαιτίστηκαν μόλις 11. Η Ισραηλινή αεροπορία εξολόθρευσε παράλληλα 140 στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι και σήμερα το πρωί. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, η Χαμάς ανακοίνωσε πως σταματάει τις επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά, Πέτρα, μετά τις 3 το μεσημέρι επανήλθε με εκτοξεύσεις ρουκετών. Συνολικά φαίνεται πως εκτόξευσε άλλες 80 ρουκέτες, σύμφωνα με την πληροφόρηση. Στόχος ήταν και πάλι κατοικημένες περιοχές. Μία από τις ρουκέτες χτύπησε έξω από την πόλη Μπερσεβά, ήχησε μάλιστα ο συναγερμός αεράμινας και σε αυτά τα χτυπήματα το Ισραήλ απάντησε και πάλι με αεροπορικούς βομβαρδισμούς που συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα και μέχρι τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, 18 Παλαιστίνοι έχουν τραυματιστεί. Πάντως στην πόλη Μπερσεβά βρίσκεται και η αποστολή του ΑΠΟΕΛ, τα μέλη της οποίας οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δεν απειλήθηκε σε καμιά περίπτωση η ζωή των μελών της αποστολής ή και των φιλάθλων, που ούτως ή άλλως την ώρα που χτυπήθηκε η πόλη βρίσκονταν στο Τελ Αβίβ. Για λόγους ασφαλείας όμως, η αποστολή του ΑΠΟΕΛ που βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην Μπερσεβά οδηγήθηκε σε καταφύγιο κάτω από το ξενοδοχείο και παρέμεινε για 10 λεπτά. Ακολούθως όλοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Η UEFA, αφού επικοινώνησε με τις αρχές του Ισραήλ, αποφάσισε πως δεν τίθεται λόγος αναβολής του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, το οποίο άρχισε κανονικά στις 8. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών τώρα, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος μίλησε στο Sigma Live, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε συνεχή επαφή με τις αρχές του Ισραήλ, ακόμα και αυτή την ώρα, ώστε να ενεργήσουν άμεσα αν παραστεί ανάγκη. Μιλήσαμε όμως και με την πρέσβη της Κύπρου στο Ισραήλ, τη Αλίνα Σάμπου, η οποία επιβεβαίωσε πως η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει και πως η κυβέρνηση του Ισραήλ σε καμιά περίπτωση δεν θα άφηνε να διεξαχθεί ο αγώνας, αν δεν ήταν απολύτως βέβαιη για την ασφάλεια όλων. Μάλιστα. Τώρα, μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι οι δύο πλευρές, Ισραηλινοί δηλαδή και Παλαιστίνοι, όδευαν προς υπογραφή και χειρίας. Τι μεσολάβησε και άλλαξαν αυτές οι ισορροπίες? Η κατάσταση στην περιοχή, Πέτρα, έτσι κι αλλιώς είναι εύθραυστη. Η Χαμάς επιτέθηκε σε αντίπεινα για το θάνατο ενός μέλους της στο πλαίσιο Ισραηλινής επιχείρησης προχθές. Αυτά όμως είναι σχεδόν καθημερινότητα στην περιοχή αυτή. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί είναι πως σε αντίθεση με το παρελθόν, η Χαμάς επιτέθηκε σε κατοικημένες περιοχές και αυτό ουδέποτε έμεινε αναπάντητο από το Ισραήλ. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου και τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Προηγήθηκε έκτακτο συμβούλιο στις 6 το απόγευμα, υπουργικό συμβούλιο. Αναμένουμε βεβαίως ανακοινώσεις για τις αποφάσεις του Ισραήλ. Μάλιστα. Κομβικές όμως είναι οι επόμενες ώρες. Έχουμε ενδείξεις για το πώς θα ανταποκριθεί τελικά το Ισραήλ? Σίγουρα η κυβέρνηση Νετανιάχου τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλει να ανεβάσει την ένταση. Όχι τόσο για την εικόνα που θα σχηματίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το Ισραήλ. Άλλωστε, το Ισραήλ έχει καταγγείλει τον οργανισμό για προκατάληψη εναντίον του σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που δεν θέλει το Ισραήλ είναι να ανεβάσει την ένταση, διότι, Πέτρα, η χρονική συγκυρία είναι λάθος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται σύντομα να παραδώσει σχέδιο λύσης με αναγνώριση κράτους για τους Παλαιστινίους. Μια λύση που διακαώς επιθυμούν βεβαίως οι Παλαιστίνοι, αλλά που θα είναι περισσότερο στα μέτρα του Ισραήλ σύμφωνα με την διαρροή που υπάρχει, δηλαδή με αλλαγή συνόρων και ανταλλαγή εδαφών και όχι στη βάση του τι είχε χαρτογραφηθεί πριν το 1967. Οπότε το Ισραήλ δεν αναμένεται να μείνει άπραγο, για λόγους πρεστής βεβαίως, αλλά σίγουρα δεν θα οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Μαρίνα. Επιστροφή στα καθημάς και στο αστυνομικό ρεπορτάζ.